θα σιωπήσει, θα του πει ευχαριστώ κύριε και να περάσει. Αυτή είναι η γέννηση. Να ρίξει ανωτερότητα. Μπράβο. Πώς θα αισθανθεί αυτό έτσι, τόσο. Γιατί θα πει, τι τη είπα, α πούμε, και μου είπε ευχαριστώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι ευγενή. Παντού ευγενή. Νομίζω ότι η ευγένεια, παιδιά. Είναι αφοπλιστικό πράγμα. Είναι το πιο αφοπλιστικό πράγμα. Μπορεί και στη γυναίκα και στον άντρα. Να έχει το αδίκαια του, τα αυτά του, να σου μιλήσει απότομα, και να του πει απολογούμε καμαλά. Και να μην το περίμενε. Διότι περίμενε καυκάντζινο. Μπράβο. Διότι όντω έκαμε λάθο. Για να παίξουν έξυπνο, να του απολογούμε, για να τον αφοπλίσει. Ξέρει τι σημαίνει το απολογούμε. Διότι λαλίζουν σπάνιον του οι άνθρωποι που δέχονται το λάθο του και απολογούνται. Μα είναι αρετή να ξέρει να λε συγγνώμη, είναι αρετή. Και απολογούμε. Πραγματικά. Και νομίζω ότι είναι καλό από όλου του γονεί να μάθουμε τα παιδιά μα του καλού τρόπου συμπεριφορά, γιατί και στη μετέπειτα ζωή του θα είναι ευγενικά. Δεν μπορεί κάποιο να μεγαλώσει σε ένα σπίτι με παιδεία ευγένεια και να είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και οι γονεί πρέπει να είναι δίκαιοι με τα παιδιά. Δίκαιοι με τα παιδιά. Άμα είναι σωστά τα παιδάκια, άμα δεν κάνουν λάθη, να του τα επισημάνουν. Ναι, του επισημάνουν με μια μικροτιμωρία. Το θέμα είναι υπάρχουν γονεί που κάνουν τα ίδια λάθη. Δηλαδή και το μωρό είναι σένα που βλέπει και κάνει το ίδιο. Κάνουν λάθη και υποστηρίζουν τα μωρά του. Αφού έκανα λάθο, πέτου το ρεκουμπάρα το καταλάβει ότι το όχι μόνο, όχι μόνο. Έμπειρα, ζάτε. Όχι, που έλεγε προηγουμένω και η κυρία Νίκη να μην τζίσου ή ναι, να μην αγγίζει. Αφού εσύ, αφού εγώ πηγαίνω και πάω και τζίσω και πιάνω. Και πάει και ο μωρού πίσω και τζίζει βάζει το φραντζολάκι, το μιτσί που χαμηλά. Χθε είχατε τον δάσκαλο τον Παστίδη, ο οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολλέ φορέ και ήταν πολύ κατατοπιστικό για του γονεί στην παιδεία. Είναι σπουδαίο δάσκαλο για μένα. Και ξέρει τι σημαίνει η ευγένεια. Και λέει, ας πούμε, ότι πράγματι είναι από το σπίτι που ξεκινά. Από το σπίτι που ξεκινά. Όταν ξεκινήσεις από μικρό παιδί να έχεις τις συμβουλές αυτές, τις χρυσές συμβουλές από τους γονείς σου, μετά μεγαλώνεις και είσαι σωστός. Το savoir vivre δεν μου επιτρέπει να αφήσω την τηλεθεάτρια να περιμένει, αλλά πρέπει να την βγάλω. Κυρία Μάρο, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Μάρο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι καμνείς. Ωραία, εσύ. Καλά και εμείς εδώ στην παρέα μας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι την κυρία... Βεβαίως, καλημέρα. Την Λαζαρίδου. Όταν έχουμε φιλοξενούμενους στο σπίτι και μας φέρουν γλυκά, πρέπει να τα ανοίξουμε, να τα προσφέρουμε και αυτά μαζί με τα άλλα που θα τους κεράσουμε ή να ωραία τα... ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση και είναι για Χριστούγεννα τώρα. Πολύ ωραία ερώτηση. Να φέρουν κάποιο δώρο, πρέπει να το ανοίξουμε μπροστά του και βεβαίως. Να ευχαριστώ ή μετά από να φύγει να το ανοίξουμε μόνοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι πρέπει να ανοιχτεί αμέσως το δώρο και να πείτε όλα. Πρέπει να ανοίξει το δώρο που θα μου φέρεις, θα ανοίξει το δώρο που θα μου φέρεις. Θα σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστω και να μην σου αρέσει, δεν μπορεί να πει αυτό το ούτε πράγμα. Ούτε ξυνίζει το ύφο. Ναι, ούτε λε. Ναι. Αυτό θα το πάρει και θα πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γλυκά για και γλυκά θα το ανοίξει και θα το βάλει στο πουφέ και τα γλυκά του. Δείχνει ότι εκτιμά το δώρο ναι. Και να φάμε νουλ. Διότι καμιά φορά θα ήταν μια άλλη εκπομπή για αυτά, ναι. Για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Όμω ναι, είναι γεγονό ότι. Αν μα φέρουν έναν καλό κρασί ή έναν καλό ουίσκι που είναι καλό και θέλω να το καταείχε. Πρώτα απ' όλα ουίσκι προσπαθεί. Ναι, και θέλω να το καταϊσέψω και θέλω να το βάλω στην γάβα. Θέλω να το. Θέλω να το πιω μόνος μου. Λοιπόν, το savoir vivre. Δεν το κάνει η καρδιά μου. Ωραία. Το savoir vivre. Πρέπει να το ανοίξω. Όχι, περίμενα να δει. Το savoir vivre δεν γίνεται να ανοίξει το ουίσκι και πα στο τραπέζι. Για μεσημέρι. Δεν γίνεται. Για μεσημέρι. Το βράδυ θα το ανοίξει το ουίσκι του βεβαίω και θα. Στο μπαρ και θα του βάλει στο. Ο άλλο διαφέρνει μου το δώρο, για μου το πιει. Εκτό που να έχει. Δεν θα το πιει, θα πιει έναν τόσο. Και θα πει πόσο ωραίο ήταν το ουίσκι του, πόσο ωραίο ήταν το κρασί του, πόσο ωραίο. Δεν γίνεται, πρέπει να τα ανοίξει. Δεν τα φυλάγουμε αυτά τα πράγματα για μα μετά. Ήστε να πει, α, ένιχε του το σπίτι και φυλάξαμε τα. Ναι, αυτό είναι. Νομίζω ότι η κυρία θα πρέπει, ναι, νομίζω δώσαμε την απάντηση στην κυρία. Και πολλέ άλλε και είμαστε και άλλες... κατατοπιστικοί. Αλλά δεν ξαναπούμε έτσι κι αλλιώ, κυρία Νίκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον τούτο το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλά του Σαββαρβί, παιδιά. Ναι. Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Επίση. Και να τα πούμε ξανά. Όχι, δεν θα χαθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε, κυρία Νίκη. Και τον κόσμο ευχαριστώ. Να είστε καλά.